Ο καταρράκτης αποτελεί μια σοβαρή πάθηση των ματιών, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα. Τι ακριβώς σημαίνει καταρράκτης, ποιες είναι οι ηλικίες στις οποίες εμφανίζεται και αν μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερες ηλικίες? Ο καταρράκτης σίγουρα είναι κάτι που εμφανίζεται σε όλους. Αν όλοι μας περάσουμε το 65ο-70ο έτος ηλικίας, θα έχουμε καταρράκτη, είναι σίγουρο. Είναι η πιο συχνή επέμβαση στον άνθρωπο η αφαίρεση του καταρράκτη. Είναι μια τεχνική που θεωρείται από τις πιο ασφαλείς, ίσως η πιο ασφαλής και συχνή στην ιατρική παγκόσμια. Και ακόμα και στη χώρα μας πραγματοποιούνται περίπου 70 με 80.000 επεμβάσεις καταρράκτη ετησίως και αφορά τους πάντες. Τώρα, αυτό που διαφέρει βέβαια είναι πότε παρουσιάζεται ο καταρράκτης στο κάθε άτομο. Στην πλειοψηφία του είναι πάθηση της τρίτης ηλικίας. Βέβαια υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, θα έλεγα γύρω στο 5%, που συμβαίνει πιο νωρίς. Μπορεί να συμβεί σε ορισμένες περιπτώσεις και συγγενώς, σε παιδιά. Σε άλλες περιπτώσεις, σε άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει πολύ κορτιζόνη, ακτινοβολία, έχουν κάποια ιδιαίτερη εργασία που εκθέτει το μάτι σε περισσότερη περιόδια ακτινοβολία. Οπότε βλέπουμε περιστασιακά και άτομα να κάνουν καταρράκτη στα 30, 40, 50. Μπορεί ακόμη δηλαδή και σε παιδιά που έχουν αυτό το πρόβλημα να εφαρμοστεί η μέθοδος της αφαίρεσης του καταρράκτη? Και εφαρμόζεται. Και εφαρμόζεται και ειδικά στα παιδιά πρέπει να γίνει σχεδόν με επίγουσα προτεραιότητα, γιατί στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει πολύ πυκνή αμβλιοπία. Αυτό που ο κόσμος λέει το τεμπέλικο μάτι. Στους ενήλικες δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα που βλέπω εγώ στη δική μου κλινική εμπειρία, ειδικά στη χώρα μας, είναι ότι επειδή δεν παρέχεται συστηματική εξέταση στους περισσότερους ανθρώπους που μπαίνουν στην τρίτη ηλικία, είτε στο δίπλωμα οδήγησης, είτε από το φορέα προληπτικής ιατρικής, πολλοί άνθρωποι στα 60 τους και 70 τους στην Ελλάδα έχουν καταράκτη και δεν το ξέρουν. Έχουν προσαρμοστεί σε μια σταδιακή μείωση της όρασης, τα καταφέρνουν καλά στην καθημερινή τους ζωή και δεν έχουν καταλάβει ότι στερούνται ένα σημαντικό ποσοστό καλύτερης όρασης και, πιο σημαντικό, καλύτερης ποιότητας όρασης. Άρα αυτό που συστήνεται είναι στα άτομα πάνω από κάποια ηλικία μια πιο συστηματική εξέταση από τον οφθαλμίατρο? Σίγουρα όλοι, κατά τη γνώμη μου, χρειάζονται κάθε 2-3 χρόνια μια καλή εξέταση με τον οφθαλμίατρό τους, μια σωστή βυθοσκόπηση. Και όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αναμένουν ότι μετά τα 60-65 θα πρέπει να αξιολογείται ο καταράκτης τους. Δεν είναι δηλαδή έκπληξη ότι κάποιος 65ης έχει καταράκτη. Υπάρχουν συστήματα, είμαι οικείος με την εμπειρία μου στις ΗΠΑ, που σε αρκετές πολιτείες εκεί, μετά τα 65, η οφθαλμολογική εξέταση για το δίπλωμα απαιτεί όχι μόνο την ανάγνωση γραμμάτων στον πίνακα, αλλά και την αξιολόγηση της όρασης μέσα από αντιλιά, μέσα από glare, το οποίο είναι μια σημαντική μέτρηση ποιότητας όρασης και αφορά ειδικά άτομα της τρίτης ηλικίας και τον τρόπο που επηρεάζονται από τον καταράκτη.